Πριν 2 χρόνια, μας είπατε να κλειστούμε στα σπίτια μας, γιατί υπάρχει μια πανδημία. Μια πανδημία που σκοτώνει όλους τους ανθρώπους και πρέπει να προσέχουμε. Το δεχτήκαμε. Κάποιοι μείναμε μακριά από τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας, μόνο και μόνο για να μην τους κολλήσουμε. Μείναμε μακριά από τις οικογένειές μας, αποφασίσαμε πως είναι το καλύτερο για αυτούς, για να μην πάθουν κάτι. Το δεχτήκαμε. Μας βάλατε μάσκες και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε πλέον. Το δεχτήκαμε. Μας είπατε ότι τα εμβόλια δεν είναι αναγκαία. Τα δεχτήκαμε. Μας είπατε ότι όλα θα πάνε καλά και απλά αυτό θα κρατήσει πάρα πολύ λίγο καιρό. Και όλο αυτό είναι καλό για εμάς. Το δεχτήκαμε. Μετά από ένα χρόνο έχουμε καταντήσει να μην μπορούμε να μιλήσουμε γιατί η μάσκα αιμονή έγινε διπλή και θα γίνει τριπλή. Τη δεχτήκαμε. Οι άνθρωποι σε κάποιους από αυτούς κλείσαν τα μαγαζιά τους, χρεοκοπήσανε, πεινάσανε, είχαν οικογένειες που δεν είχαν να θρέψουνε. Τους δώσατε ψίχουλα και τα δέχτηκαν. Άνθρωποι πέθαναν στα νοσοκομεία, πέθαναν στη ΜΕΘ μέσα και δεν είχαν τους δικούς τους ανθρώπους γιατί είπατε ότι απαγορεύεται και το δέχτηκαν. Αληθάψανε τους ανθρώπους τους και δεν μπορούσαν να πάνε και το δέχτηκαν. Οι δουλειές πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και το δεχτήκαμε. Μας είπατε ότι πρέπει να αρχίζουμε. Όπως είπε, οι δουλειές πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Τέλος πάντων, και τα δεχτήκαμε όλα. Δεχτήκαμε να μην μιλάμε, να μην έχουμε ελεύθερη βούληση. Δεχτήκαμε να θαύουμε τους ανθρώπους μας. Δεχτήκαμε τις δουλειές των 500 ευρώ. Λες ότι πρέπει να κάνουμε 2 rapid το μήνα. Άρα πρέπει να δίνεις 80 ευρώ το μήνα από το μισθό σου, από τα ψίχουλα που δίνεις τέλος πάντων πλέον. Και το δέχονται οι άνθρωποι. Λες ότι το εμβόλιο πλέον έχει γίνει υποχρεωτικό. Το δέχονται. Το δέχονται, το κάνουν. Και εγώ το έκανα με την ψυχή στο στόμα. Έκλαιγα, έτρεμα. Ήξερα τι πάω να κάνω. Επιλογή μου καθαρά, αλλά το έκανα. Φοβάμαι και φοβάμαι πάρα πολύ, αλλά το έκανα. Αλλά ρε καραγκιόζηδες. Ρε γαμώ το κέρατό μου γαμώ. Πώς μπορέσατε να βγείτε στην τηλεόραση και να πείτε ότι όσοι γονείς είναι αρνητές, πρέπει να τους πάρουν τα παιδιά τους. Ζούμε σε μια γαμημένη κοινωνία που την έχετε κάνει μαύρη και άραχνη. Πλέον οι άνθρωποι δεν χαμογελάνε εξαιτίας σας. Πλέον ζούμε το χειρότερο όμως εφιάλτη που βλέπαμε στην τηλεόραση. Δεν βλέπαμε σε ταινίες τέτοια πράγματα και γελάγαμε πριν λίγα χρόνια. Και τώρα τα ζούμε όλα. Τι στο διάολο κάνετε? Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Πρέπει να τους αφανίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους κατεβάσουμε. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να είναι αργά όταν θα το κάνουμε. Πάμε σαν γίδια στη σφαγή. Να μας έχει ο Θεός καλά. Ας βάλει ο Θεός το χέρι του.